Μπορείς μετά την πολιτική να γυρίσεις στη δημοσιογραφία. Από τη στιγμή που δήλωσες μία θέση και μία άποψη. Μπορώ, προφανώς μπορώ. Γιατί είναι θεμητό. Προφανώς και θα κρυθώ για τη δουλειά μου. Αλλά δεν ήθελα να το κάνω αμέσως. Όπως υπενήσεσαι, φαντάζομαι, ότι μόλις βγήκα από την πολιτική, υπήρχαν κανάλια που μου είπαν: έλα εδώ να κάνεις πολιτικό σχολιασμό ή έλα εδώ να κάνεις πρωταγωνιστές. Έτσι. Πολιτικό σχολιασμό θα έχει κάποιους πόντους, γιατί τα έχει ζήσει από μέσα, άρα ξέρεις μυστικά. Και οι πρωταγωνιστές είναι πάντα ένα καλό προϊόν. Ο λόγος που ασχολήθηκα με τα podcast είναι ότι δεν ήθελα να πάω σε έναν επιχειρηματία και να πω είμαι εδώ, γιατί και αυτό θα ήταν ένα κακό παράδειγμα για την κοινωνία. Άρα θα μείνω λίγο καιρό με τα ταπεινά podcast και με όλα αυτά που κάνω, την αρθογραφία στην Καθημερινή κλπ. Και όταν νιώσω πια ότι έχω περάσει αυτό το ενδιάμεσο στάδιο και ξαναφορτίσω τις μπαταρίες με τη δημοσιογραφία, θα κάνω ξανά τους πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές, είδηση. Θα ξανακάνεις πρωταγωνιστές. Θα κάνω ξανά τους πρωταγωνιστές. Περίμενε. Δεν θα είναι οι πρωταγωνιστές του παρελθόντος, αλλά δεν έχω τελειώσει ούτε με τους πρωταγωνιστές, ούτε με τη τηλεόραση. Στη γιαγιά τα λέω αυτά. Στη γιαγιά τα λέω. Που έχεις το μεγάλο ενδιαφέρον για τους πρωταγωνιστές. Με εκπλήσει, με εκπλήσει. Καλά που είμαι σε γρήγορος, ο άλλος κοιμήθηκε όρθιος. Χαμπάρι. Βέβαια, πάντα σκέφτομαι ότι οι πρωταγωνιστές είναι μια περίεργη έννοια. Υπάρχουν και οι δευτεραγωνιστές. Ναι, υπάρχουν εγώ, και οι βοηθητικοί ηθοποιοί. Με αυτούς δεν πρέπει να ασχοληθείς καμία. Με αυτό. Εγώ, όταν έκανα τους πρωταγωνιστές, απέδειξα ότι οι πρωταγωνιστές δεν είναι το πρώτο όνομα, η πρώτη φίρμα. Ανακάλυψα τους πρωταγωνιστές στα υπόγεια ή στα κάτω πατώματα, που λένε οι ποιητές. Άιντε, φτάνει πολλά, είπατε.